Καλώς ήρθατε στο guitarspot.gr και τα Prova Music Studios, όπου σήμερα έχουμε επιτέλους τον Αλέξανδρο Παντελιά στην παρέα μας, κύριε Παντελιά. Καλώς σας βρήκα. Πώς είστε? Όλα καλά? Μια χαρά. Δεν καλή συνέχεια στη πολύ καλή δουλειά που κάνετε. Τώρα θες να πεις κάτι για το ότι δεν έχουμε συναντηθεί πόσους μήνες, μάλλον. Τι μήνες? Μήνες? Χρόνια. Πότε το συζητάμε αυτό? Ναι, το συζητάμε. Έχουμε βρεθεί το μεταξύ και σε συναυλίες πολλές. Ναι, έχουμε βρεθεί τυχαία. Πηγαίνουμε να δούμε φίλους. Έχω δει αλλού που τυχαία έχουμε πάει να δει άλλον και πάμε να το κάνουμε κτλ. Εντάξει, το κάναμε. Τέλος. Δουλεύουμε πολύ με τον αδερφό. Και οι χρόνοι μας είναι περίεργοι. Βέβαια, ήθελα πολύ να έρθω να κάνουμε μια συνέντευξη γιατί υπάρχει πολύ ωραία αισθητική και προσέγγιση γενικά στην κιθάρα. Δεν ξέρω. Να πω κι εγώ κανένα καλό λόγο, γιατί θα πεις εσύ τώρα για μένα, προφανώς. Τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ, γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί κόσμος θέλει να ακούσει αυτό που θα πεις. Πολύ κιθαριστικός. Ελπίζω κόσμος. Για να μην πάει χειρότερα το εγχείρημα το δικό σου, να πάει λίγο καλύτερα. Παίζεις, είσαι κιθαρίστας εν έτη 2019 πλέον στην Ελλάδα. Είσαι πολύ μάχημος κιθαρίστας. Προφανώς παίζεις με τον αδερφό σου, έχετε φτιάξει τα κίτρινα αποδέλτα. Από το 2000 τραβάει αυτή η ιστορία. Είστε μια μπάντα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, διότι είστε μια μπάντα που έχει γνωρίσει και εμπορική επιτυχία. Είσαι κιθαρίστας αυτής της μπάντας εσύ. Ναι. Πώς το βιώνεις αυτός κιθαρίστας, Αλέξανδρε? Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι με τον αδερφό μου κάνουμε αυτό που μας αρέσει, τίποτε παραπάνω. Η μπάντα είναι μια rock αμυγός μπάντα με rock φόρμες, δηλαδή κουπλέ, ρεφρέν, solo, κάποια bridge. Ο ήχος έχει δυνατά τύμπανα, δυνατές κιθάρες. Αλλά το rock δεν έγκυται στον ήχο. Έγκυται στο ότι έχουμε ένα χαρακτήρα τον οποίο υπηρετούμε και έχουμε πει όχι σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα αλλάζαν την πορεία μας. Άρα γυρίζω στην εισαγωγή ότι με τον αδερφό μου κάνουμε αυτό που μας αρέσει, κάνουμε μια μουσική η οποία μας κάνει να εκφραζόμαστε και αυτό έχει βρει αποδέκτες οι οποίοι στολίζουν και ομορφαίνουν αυτό το ταξίδι μας. Έτσι λοιπόν τα κίτρινα ποδήλατα έχουν προχωρήσει και πια είναι στο 19ο έτος. 19ο έτος. Τώρα, πώς βιώνω την κιθαριστική πλευρά? Γιατί η μπάντα είναι αμυγός κιθαριστική. Και εγώ και ο αδερφός μου παίζουμε κιθάρες. Ο αδερφός μου είναι και ο πρώτος δασκαλός μου, έτσι. Δηλαδή φαντάζομαι ότι έχουμε 6 χρόνια διαφορά. Εγώ ήθελα να παίξω κιθάρα επειδή έβλεπα τον αδερφό μου να παίζει, ας πούμε, στο σπίτι. Άρα τα ακούσματα ήρθαν από τον αδερφό σου? Ναι, ναι. Και έτσι μεταφέρθηκε στην ουσία το δωμάτιο και το κλίμα όλο αυτό που βγάζαμε covers ο ένας απέναντι από τον άλλον ή τη δική μας μουσική από όταν ήμασταν μικρά ακόμα, από γυμνάσιο, λύκειο. Μεταφέρθηκε στη σκηνή και είναι μια οικογενειακή υπόθεση η οποία είναι όλη μου η ζωή πια. Δηλαδή δεν είμαι μουσικός την ώρα που παίζω ή δεν είμαι μουσικός μόνο την ώρα που διδάσκω ή οτιδήποτε τέτοιο. Είμαι μουσικός από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι όλη μου η ζωή και είμαι πολύ τυχερός που το κάνω με τον αδερφό μου αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να είναι πολύ όμορφο συνέστημα. Είναι όμορφο συνέστημα γιατί είμαστε και σαν χαρακτήρες πολύ κοντά ένας στον άλλον. Δηλαδή δεν είναι μόνο η σχέση αίματος, είναι και η συνεργασία αβίαστη, ας πούμε. Αισθητικά είμαστε ένα. Τώρα σαν κιθαρίστας, έχω καταλάβει κάποια πράγματα μετά από 19 χρόνια. Μ' αρέσουν οι κιθαρίστες που είναι καλύτερη μουσική. Και αυτό έχω προσπαθήσει να κάνω μέσα από την μπάντα και μέσα από τις σπουδές μου και μέσα από τα μαθήματα που κάνω, οτιδήποτε. Τι εννοώ? Κατάλαβα ότι σε κάνει να παίζεις καλύτερη κιθάρα η επαφή με ένα καλό drummer. Ας πούμε, είμαι πολύ τυχερός που μέσα σε όλη αυτή την πορεία ο Γιώργος Οράλης, ο οποίος παίζει τύμπανα στην μπάντα, είναι ένας τρομερός μουσικός με απίστευτη αίσθηση του time και της μουσικής, ο οποίος μου έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν, σε όλα μου τα riff έχω ενσωματώσει όχι τόσο τις οδιακές γνώσεις, αλλά τις γνώσεις επί σκηνής που έχω πάρει από τον Γιώργο. Ή το phrasing που έχω ή αυτό που χρησιμοποιώ, ας πούμε, στα solo, προσπαθώ να είναι κολλημένα πάνω στην αρμονία. Αυτό ήταν επίσης διάδραση, ας πούμε, που είχα εγώ με άλλους μουσικούς. Είμαι αυτής της άποψης ότι ένας
κιθαρίστας σε μια μπάντα η οποία κάνει τραγούδια, η οποία έχει και στίχο, πρέπει να πηγαίνει το όργανο λίγο παρακάτω, ρυθμικά, μελωδικά, αλλά και να σέβεται τη φόρμα του κομματιού, γιατί είναι ένα τραγούδι. Δεν είναι, ας πούμε, ένα τελείωτο improvise ή ένα jazz session. Mm-hmm. Οπότε και το στυλ μου, αν θες, είναι αυτό μέσα στην μπάντα. Δηλαδή, κοιτάω να αναδείξω την αρμονία, να, τα μουσικά θέματα να έχουν κιθαριστική υφή, αλλά να έχουν και πράγματα να δώσουν. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η μουσική σας είναι αρκετά κιθαροκεντρική, όπως έλεγες πριν, πολύ ρυφάτη σε πολλά πράγματα, ακόμα και στα πιο mainstream, αν θέλεις, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, ή αν θες τα κομμάτια τα οποία έχουν διεισδύσει περισσότερο στα αυτιά του κοινού, του γενικότερου, ναι, και όχι του μουσικού κοινού, η παρουσία σου είναι αρκετά έντονη ως κιθαρίστας μέσα εκεί. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία θέλω να σου πω. Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό ένας κιθαρίστας ο οποίος είναι... Γιατί είσαι άνθρωπος με γνώσεις, μουσικές θεωρητικές, είσαι και διδάσκεις και όλες μουσική και κιθάρα. Είναι σημαντικό να βγαίνεις και να λες ότι έχεις επηρεαστεί πολύ από το rhythm section της μπάντας και από τον drummer συγκεκριμένα. Βέβαια. Αυτό το οποίο ήθελα να σε ρωτήσω αρχικά, σε μια πορεία μιας μπάντας από το 2000, όταν οι εποχές ακόμα ήταν διαφορετικές στη μουσική σκηνή. Και επειδή είστε και δύο παιδιά, οι οποίοι βγήκατε, παίξατε τη μουσική σας, μπήκατε στα σπίτια του κόσμου με τη μουσική σας, δηλαδή έχετε προλάβει και μια διαφορετική εποχή πριν γίνει η μουσική όπως είναι τώρα. Αυτό που είπες περί προτάσεων που έχετε αρνηθεί για να κρατήσετε αυτό που κάνετε ατόφιο και να μην το μολύνετε με το σκοπό πράγμα το χρήμα, αν ναι, το πούμε έτσι, ρε παιδί μου. Πολύ ξέρεις, καλά το λες. Αυτό ακριβώς είναι. Πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση το να μείνετε original σε αυτό που θέλετε να κάνετε? Είναι κάτι το οποίο δεν το σκέφτεσαι καν. Όταν λέμε ότι κάνω κάτι που αγαπάω και είναι το μεράκι μου και η ζωή μου, ένας τεχνίτης, ας πούμε, όταν σου λέει ότι εγώ δουλεύω το ξύλο και είναι το μεράκι μου, σημαίνει ότι η ηθική του δεν πρόκειται να μολυνθεί ποτέ από καμία πρόταση που θα του αλλάξει την ποιότητα. Αυτό δεν το σκέφτεται καν. Εμείς είχαμε τα πράγματα στο μυαλό μας συγκεκριμένα και κάναμε μουσική επειδή αγαπάμε τη μουσική και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τη μουσική με αυτό που κάνουμε. Δηλαδή και να εκφραστούμε εμείς και να μοιραστούμε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Πολύ απλά. Δεν κάνουμε μουσική για παράπλευρους λόγους, το οποίο είναι κατ' εμέ το λάθος κίνητρο για να κάνεις λάθος κινήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα κάνεις μουσική έχοντας γνώμονα την αναγνωρισιμότητα, τότε θα κάνεις λάθη. Γιατί θα σε οδηγήσουν πράγματα και επιλογές με βάση το πόσοι με ξέρουν, να με μάθουν πιο πολύ. Mm-hmm. Το χρήμα είναι επίσης ένας παράπλευρος λόγος. Αν μπορείς να κάνεις μουσική, να εκφράζεις από αυτό και να έρθουν και τα δύο αυτά, ας πούμε, σε εισαγωγικά αγαθά που θεωρούν πολύ. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά στη χώρα που ζούμε και στην εποχή που ζούμε. Ναι. Ζούμε σε μια πέτρινη χώρα για να κάνεις μουσική, οπότε υπάρχουν πολλές σειρήνες οι οποίες κάθε τρεις και λίγο προσπαθούν να σε προσανατολίσουν. Είχαμε προτάσεις για πολλά λεφτά, για μεγάλες περιοδίες Ελλάδα και εξωτερικό, με ανθρώπους οι οποίοι όμως δεν σέβονταν μουσικά αυτό που κάναμε, με ανθρώπους που ήταν πιο πολύ στο λουλούδι και στην πίστα. Mm-hmm. Επίσης, τηλεοπτικές εκπομπές οι οποίες θα μας φέρανε μεγάλα νούμερα και ίσως περισσότερες συναυλίες το καλοκαίρι και ίσως διάφορα άλλα πράγματα. Εκεί είπαμε πολύ εύκολα όχι, γιατί άγγιζε την ηθική μας. Δεν το θεωρώ κατόρθωμα. Όταν έρχομαι και σου πω, ξέρεις κάτι, κάνε αυτό, γιατί αν αυτό το πράγμα σε τσιτώσει ηθικά, θα πεις κατευθείαν όχι, δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Εντάξει, μην το λες. Πιστεύω ότι είστε από τις περιπτώσεις ανθρώπων που δεν είναι πολύ εύκολο να βρεις αυτούς που έμειναν πιστοί σε αυτό που ξεκίνησαν να κάνουν. Και πιστεύω ότι ένας λόγος είναι και ότι είστε και αδέρφια. Θεωρώ ότι παίζει ρόλο αυτό. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όταν έχεις όλες αυτές τις δυσκολίες να έχεις πάντα έναν δικό σου άνθρωπο. Έχω γίνει πολύ καλύτερος κιθαρίστας γιατί έχω πρώτα απ' όλα κάποιον να με ακούει. Πολύ σημαντικό. Ο αδερφός μου ακούει αυτά που παίζω και χωρίς ευγένειες θα ασχοληθεί μαζί μου και θα μου πει τι θεωρεί ότι είναι ωραίο και τι θεωρεί ότι είναι κακό. Χωρίς να υπάρχει όμως δόλος μέσα σε αυτό,
η καθαρή γνώμη και αγάπη για τον άλλον. Αυτό είναι όντως ένα μεγάλο ατού που έχουμε, που μας βοηθάει στο να αντέξουμε όλες αυτές τις παραγωγές. Σας έχουν παρουσιαστεί μέσα σε αυτά τα χρόνια και προτάσεις να γράψει άλλος τη μουσική για σας, δηλαδή? Να αλλάξουμε το ύφος mm-hmm. που γράφουμε, υπήρξαν προτάσεις. Να κάνουμε πίστα, νυχτερινό μαγαζί. Να βγούμε σε TV shows τα οποία θέλανε, ζητούσανε playback ή πράγματα που δεν θέλαμε να κάνουμε. Το μουσικό γενικά κομμάτι στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Και όταν πρέπει να βιοποριστείς και από αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί είστε άνθρωποι που κάνετε αυτό. Ναι, ακριβώς. Το ξεκίνημά σου στη μουσική ήταν μέσω του αδερφού σου. Τα πρώτα ακούσματα δηλαδή ήταν από αυτόν που σε άγγιξαν. Ναι. Πώς επέλεξες κιθάρα γενικά? Ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλανε να κάνουμε μουσική. Συγκεκριμένα ο πατέρας μου ήθελε να κάνουμε κιθάρα γιατί είχε προσπαθήσει να κάνει και δεν τα κατάφερε ποτέ λόγω εποχής. Οπότε μας πήρε από το χέρι και μας πήγε στο οδείο. Επίσης ο πατέρας μου όταν πήγαμε να σταματήσουμε, γιατί μπορεί να δυσκολευόμασταν κάπου οτιδήποτε, δεν το συζήτησε καν. Ενώ δεν ήταν μουσική με ομικρον γιώτα, mm-hmm. Οι δύο γονείς μας, στην οικογένεια και στο σπίτι υπήρχε πολύ μουσική με ήττα και δίσκοι από James Brown, από Michael Jackson, από Police, ξέρω εγώ, η οποία ήταν, είχε κιθαριστικό ενδιαφέρον. Καταλήγει γιατί μετέπειτα ναι, πορεία σου. Στο... Οπότε όλες οι σπουδές πια είχαν νόημα στο να παίξουμε τα κομμάτια που αγαπούμε. Και δηλαδή και οι δύο σας μπήκατε καθοδηγούμενοι από τους γονείς σας στη, ναι, ναι. στην κιθάρα. Ναι. Πώς προέκυψε στην πορεία και ο κιθαρίστας έγινες εσύ και, εντάξει, και κιθαρίστας αλλά τραγουδιστής ο αδερφός σου? Ήταν θέμα φωνής, ήταν θέμα attitude, ήταν θέμα... Νομίζω ότι είναι θέμα χαρακτήρα. Ο αδερφός μου είναι η φωνή της μπάντας, γενικά η φωνή, δηλαδή είναι φυσικά. Ο στίχος, είναι ακριβώς αυτός που εξωτερικεύει τι αισθανόμαστε. Οπότε ο λόγος είναι θέμα του αδερφού μου. Mm-hmm. Δεν θα ασχοληθώ εγώ με το στίχο, θα ασχοληθεί ο Γιώργος. Εγώ είχα και μια αγάπη στη κιθάρα από πολύ μικρός, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ η κλασική κιθάρα και η κλασική παιδεία. Προέρχεσαι και από κλασική παιδεία, έτσι? Ναι, ήταν και εποχές λίγο περίεργες. Ήταν εποχές που πρέπει να ξεκινήσεις από κλασική. Δεν θέλω να πω πόσο είμαι, αλλά όταν πήγα στο οδείο δεν υπήρχε η δυνατότητα το να κάνεις ηλεκτρική. Mm. Και να σου πω κάτι, ευτυχώς, γιατί μέσα από αυτό γνώρισα έναν τρομερό ήχο. Ο ήχος της κλασικής κιθάρας με τρελαίνει. Γνώρισα έναν τρομερό άνθρωπο που έγινε δάσκαλός μου, το Βαγγέλη τον Μπουντούνη, ο οποίος με μάθε πάρα πολλά. Έμαθα ότι για να ψάξεις ήχο εδώ, πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει χωρίς καλώδιο. Ακόμα και στην ηλεκτρική, να την ακούσεις λίγο χωρίς ενίσχυση. Mm-hmm. Φτιάχνεις το touch σου, φτιάχνεις τον τρόπο που θα κάνεις strumming από το δεξί, ας πούμε. Έχει άλλη αντιμετώπιση αν δεις το όργανο χωρίς ενίσχυση. Mm-hmm. Μάλλον είναι θέμα χαρακτήρα λοιπόν. Η επιλογή έγινε... Πάνω σε αυτό που μου είπες τώρα, επειδή είσαι και άνθρωπος που διδάσκει κιθάρα και διδάσκει μουσική, έχει αλλάξει πλέον αυτή η νοοτροπία. Μέσα σε αυτή την πέτρινη χώρα λοιπόν, που είναι πολύ σωστό αυτό που είπες, στη μουσική, υπάρχουν οι δυνατότητες σε ένα νέο παιδί να πάει σε κάποιο οδείο και να ξεκινήσει κατευθείαν με ηλεκτρική κιθάρα, στοχευμένα, πάνω σε αυτό που έχει ακούσει και που έχει φανταστεί τον εαυτό του να παίζει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το πρέπει να ξεκινήσει από κλασική κιθάρα, το οποίο υπήρχε πολύ έντονα παλιά. Όχι, και όχι. Το οποίο υπάρχει και παγιωμένη άποψη στους ανθρώπους που δεν πολύ ασχολούνται με τη μουσική και κυρίως τους πιο μεγάλους. Αυτό θεωρείς ότι είναι λάθος? Πιστεύεις ότι πλέον δηλαδή θα έκανε καλό σε κάποιον να ξεκινήσει από κλασική, ή σε ένα νέο παιδί θα έπρεπε να βουτήξει κατευθείαν μέσα στον ήχο που το έχει τριγκάρει? Είναι δύο διαφορετικά όργανα. Δεν είναι λάθος να ξεκινήσει κάποιος από ηλεκτρική. Λάθος θα ήταν στη ζωή του να μην γνωρίσει και τα δύο. Mm. Να μην ακουμπήσει το ακουστικό όργανο. Είτε ας πούμε μια ακουστική κιθάρα, είτε ένα γιουκαλίλι, κάτι που θα τον κάνει να γίνουν τα χέρια του μεταφραστικά πάνω στην κιθάρα, να καταλάβει την πίεση, να καταλάβει πόσο γλυκός ήχος, ή να μιμηθεί σε ένα άλλο όργανο. Είναι ωραίο με την κιθάρα να προσπαθήσεις να γίνεις μουσικός, να πλησιάσεις ήχους οι οποίοι δεν θα σε οδηγήσει το όργανο να βγάλεις ήχους. Καλό είναι να σε οδηγήσει το μυαλό σου. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παίζει σε χορδές, καλό είναι να δοκιμάσει διάφορα πράγματα.
Η επαφή με τα άλλα όργανα είναι το α και το ω για μένα για να γίνεις καλύτερος και να αποκτήσεις range στο παίξιμό σου. Οπότε ένας ηλεκτρικός κιθαρίστας δεν είναι κακό όταν ας πούμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο να κάνει κλασική και να κάνει και finger picking και να δει άλλα πράγματα στην κιθάρα. Του κάνει πάρα πολύ καλό. Να ξεκινήσεις με ηλεκτρική δεν είναι λάθος σίγουρα. Και αυτό που υπάρχει τώρα και μπορούν να βρουν τα παιδιά είναι, π.χ. ας πούμε στη σχολή που κάνουμε στο Music 4, τα παιδιά βρίσκουν κατευθείαν μια μπάντα που θα εφαρμόσουν όσα τους κάνει στο μάθημα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις συνέχεια performance, να παίζεις. Και εκτός από το ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά στην εκμάθηση των μαθητών και το να τους εκθέσουν στα ερεθίσματα τα οποία θα τους ενθουσιάσουν ακόμα περισσότερο, κάνουν και κάτι ακόμα πιο σημαντικό, όσο επιτρέπεται λόγω κατάστασης αυτή τη στιγμή, φέρνουν και ανθρώπους οι οποίοι για σεμινάρια, δηλαδή και ο Παντελής ο Γκέρτσος έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο. Ο Γιώργος Χαλοδούκας κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στον Κορυδαλό με την Κατερίνα την Κότη, η οποία παίζει και μαζί σας μπάσο, η οποία είναι και στην οικογένεια του Guitar Spot και έχει κάνει πράγματα εδώ παρουσιάσεις η Κατερίνα. Και μακάρι να είχαμε χρόνο να κάνει και περισσότερα. Παρένθεση τώρα που πες με τον μπάσο, είμαστε επίσης, επειδή είναι η θέση η οποία έχει αλλάξει 3-4 μπασίστες, έχει αλλάξει 3-4 άτομα σε όλη αυτή τη διαδρομή. Επίσης, άνθρωποι που μας μάθαν πολλά ήταν ας πούμε ο Δημήτρης ο Παπανίκου, ο Χάρης ο Χαραλάμπους, ο Ξηρογιάννης ο Κώστας και τώρα η Κατερίνα. Θεωρούμε πάρα πολύ βασικό το rhythm section. Στο live είμαστε με αυτό freak. Θέλουμε να είναι όλα τέλεια. Οπότε τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, όχι μόνο για τα recording και για τις πρόβες και για... Ζωντανεύουν το όνειρό μας. Όλη μας η ομάδα είναι για μας η οικογένειά μας. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, μαθαίνεις συνέχεια με το να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους και να βλέπεις πώς παίζουν, να σου αλλάζουν την άποψή σου, να σε μαθαίνουν καινούργια πράγματα. Πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε. Με την Κατερίνα στο Rhythm Section, η αλήθεια είναι ότι έχετε πετυχεί. Είναι λαχείο. Αυτό που λέμε, το groove είναι τσιμέντο. Είναι τσιμέντο. Είναι πολύ είναι εκεί που πρέπει. Μπράβο, tight, ακριβώς. Είστε πάρα πολύ ενεργοί μπάντα. Παίζετε πολύ επαρχία. Κινείστε. Βιώνετε βέβαια τη μουσική με κουβάλιμα, με τον τρόπο που τη βιώνει και μια μπάντα η οποία δεν είναι και η δουλειά της αυτομόνιμα. Δηλαδή, κάποια πράγματα αναγκαστικά φαντάζομαι τα κάνετε μόνοι σας. Όπως όλοι. Όπως όλοι. Το έχεις φανταστεί ότι θα ήταν έτσι όταν ξεκινούσες, δηλαδή την... Όχι. Όταν ξεκινήσαμε ήταν άλλες εποχές. Θα προσπαθήσω πολύ γρήγορα να σου περιγράψω για να φτάσουμε και στο σήμερα. Εγώ με τον αδερφό μου παίζαμε σε ένα μαγαζί που παίζαμε covers όταν ήμασταν πολύ μικροί. Εγώ ήμουν 16 χρονών τότε. Και παίζαμε και ένα-δύο δικά μας. Δύο παραγωγοί από την Music Box τότε, από τη Λύρα, μας βρήκανε και μας είπανε ότι ενδιαφέρονται για να μας κάνουν... Συμβόλαιο. Θα θέλανε να δουν αν έχουμε υλικό και να μας κάνουν συμβόλαιο και να κάνουμε δίσκο. Ο πρώτος δίσκος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ήταν όλοι πληρωμένοι από την εταιρεία. Μπαίναμε και γράφαμε στο Sierra με τον Άκη τον Κολφίδη, ο οποίος είναι πολύ φίλος και έχει κάνει όλες τις δουλειές μας και μας βοηθάει πολύ. Και κάναμε περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και δεν φανταζόμουν ότι θα υπάρξει δυσκολία. Νομίζω ότι η μουσική είναι έτσι. Υπήρχε η μουσική βιομηχανία, μεν, η οποία ακούγεται λίγο κακό το να μπαίνει η λέξη βιομηχανία δίπλα από τη μουσική, αλλά σε κάποια πράγματα λειτουργούσε καλά. Δηλαδή, το κομμάτι σου πήγαινε σε όλα τα ραδιόφωνα, σε πέραν η παραγωγή τηλέφωνο και σου λέγανε ότι ξέρεις κάτι, από το δίσκο που έβγαλες, εμένα μου αρέσει ένα κομμάτι, το έπαιξα και με πήραν 10 τηλέφωνα και έτσι θα συνεχίσω να το παίζω. Ήτανε ακούγεται λίγο ρομαντικό, αλλά ήταν έτσι οι εποχές. Τώρα ας πούμε, κομμάτια τα οποία έχουν κοινωνική θέση, όπως το να σε δω να γελάς, το κομμάτια που έχουν... που είναι πολιτικοποιημένα, όπως το «Θα πάρω φόρα», δεν παίζονται στα ραδιόφωνα. Και δεν παίζονται, δεν μας παίζουν παραγωγοί που μας παίζανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άρα λοιπόν τα παιδιά που βγαίνουν σήμερα έχουν κάποια προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει βιομηχανία και δεν υπάρχει διανομή. Το να ανεβάσεις στο YouTube
ή να κάνεις διανομή στα ιντερνετικά μαγαζιά, δεν σημαίνει και κάτι. Γιατί είναι η πληροφορία τόσο μεγάλη που δεν θα ακουστείς. Λόγω κρίσης ο κόσμος που έβγαινε δεν βγαίνει τόσο, οπότε τα live έχουν λιγοστέψει, έχουν συρρυκνωθεί μάλλον, δεν έχουν λιγοστέψει. Έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει πολλά. Τα live. Ναι, έχουν γίνει περισσότερο live διασκέδασης παρά live χαρακτήρα. Δηλαδή δεν πας να δεις μια μπάντα να σου παίζει τη μουσική της. Mm. Συνήθως οι μαγαζάτορες σήμερα ζητάνε διασκεδαστές. Σου λέει, αλλά θέλω να μου παίξεις 3,5 ώρες και να γίνει εδώ πάρτι. Mm-hmm. Και αναγκάζεται τώρα η μπάντα ή ο καλλιτέχνης να βλέπει τι παίζει το ραδιόφωνο, που το ραδιόφωνο παίζει 5 καλλιτέχνες όλους και όλους. Οπότε αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν ήρθαμε από μια φόρα, όντως, μια δισκογραφία η οποία βοηθούσε. Από το 10 και μετά άρχισε ένας κατήφορος, τώρα πια τα κάνεις όλα μόνος σου, δηλαδή χρηματοδοτείς τις προσπάθειές σου από το στούντιο μέχρι ξέρω εγώ, την περιοδία, τα lives, οτιδήποτε. Άμα θες να κόψεις κάποιο δίσκο να τον έχεις για να δίνεις τα live. Ναι, όλα αυτά, μια μπάντα η οποία έχει φόρα και έχει αποδέκτες, ωραία, μπορεί να το κάνει. Τα νέα τα παιδιά όντως έχουν πρόβλημα. Ισχύει. Και στις συζητήσεις μας στα live που έρχονται, ας πούμε, ή με αρκετές μπάντες που έχουμε παίξει και έχουν ανοίξει τη συναυλία μας, είναι αυτή η μόνιμη συζήτηση, ότι προσπαθούμε να τους συντροφεύουμε όσο γίνεται σε αυτό το πρόβλημα και ότι είμαστε αισιόδοξοι στο ότι αυτή η γενιά θα βγάλει άκρη με όλη αυτή την κατάσταση. Η νεολαία, η οποία ασχολείται με τη μουσική, έχει πρόβλημα γιατί έχει μεταφερθεί σε φτηνά τηλεοπτικά σοου η δισκογραφία. Και αυτό είναι. Αυτό θέμα. Δεν είναι μόνο εντός Ελλάδος το θέμα πάντως. Αυτό δηλαδή είναι παγκόσμιο. Είναι παγκόσμιο το θέμα, γιατί εκεί οδηγεί η εξέλιξη και εκεί οδηγεί η έντονη παρουσία των social media, που σε ένα μεγάλο βαθμό αποτέλεσε στο θάνατο των δισκογραφικών εταιριών και της δισκογραφίας. Τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα το αν αυτό ήταν καλό ή κακό, γιατί πολλοί θα υποστηρίξουν ότι είναι καλό, το ότι έχεις εσύ τον έλεγχο στα πάντα, ότι κανείς δεν μπορεί να σου πει τι να κάνεις, να σε επηρεάσει. Απ' την άλλη, όπως λες, είναι πολύ δύσκολο να προβληθείς σε μια θάλασσα από πληροφορία. Η αλήθεια βρίσκεται κάπως στη μέση, όπως λες και εσύ. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει μια σκηνή η οποία είναι πολύ δυνατή, είναι ελληνική και είναι η αγγλόφωνη. Mm. Γιατί εμείς αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το ελληνόφωνο. Το αγγλόφωνο το καμαρώνω πραγματικά, γιατί έχουμε μπαντάρες πολύ μουσικά άρτιες. Στο κύτταρο, ας πούμε, είδα τους Groove Therapist mm-hmm. και τους Poem. Πολύ καλά παίξηματα, άρτια παραγωγή, πολύ ωραίες συνθέσεις mm-hmm. και αναγνώριση και εκτός Ελλάδας. Ναι. Το κακό είναι ότι το ελληνόφωνο, όσο αφορά αυτή τη σκηνή, μια πιο hard κατάσταση, ας πούμε, που θα σου πει πράγματα τα οποία θα σε αφυπνίσουν mm-hmm. και θα έχει παίξηματα που θα είναι λίγο πιο prog μέσα, δεν υπάρχει. Ναι, δεν είναι τόσο well received αυτό εδώ. Ναι. Δηλαδή, καλός ή κακός, με το τι μεσουρανεί αυτή τη στιγμή, εκπαιδεύεται το αυτή για κάποια πράγματα και κάποια να τα απορρίπτει. Πώς και τελικά μείνατε τόσο πιστοί και από την αρχή στον ελληνικό στίχο? Είχαμε προτάσεις για να κάνουμε αγγλικό στίχο και να φύγουμε εκτός 2 φορές. Δύο προτάσεις πολύ σοβαρές σε κομμάτια που ήδη είχαμε δισκογραφήσει, είχαν φτιάξει και αγγλικό στίχο και ήταν η κατάσταση πολύ ωραία για να φεύγαμε εκτός, ή Λονδίνο ή Αυστραλία. Δεν το κάναμε γιατί είχαμε εδώ ακόμα δουλειά, έτσι mm-hmm. το βλέπαμε. Θέλαμε να ολοκληρώσουμε τον ήχο μας, θέλαμε να... Ξέρεις, κάθε δίσκος είναι για μας μια συστατική επιστολή που και επιβεβαιώνει τους προηγούμενους, αλλά είναι σαν να δουλεύουμε σε αυτή τη χώρα, σαν να αφήνουμε παρακαταθήκη για τους επόμενους ηχητικά που θα το πάρουν, θα τα δουλέψουν και θα τα κάνουν καλύτερα. Έτσι το βλέπαμε. Έτσι δουλεύει ο αδερφός μου το στίχο και έτσι δουλεύω κι εγώ κάποιες κιθαριστικές ιδέες. Κοιτάω, ας πούμε, να έχουν ρυθμικό ενδιαφέρον, κοιτάω να έχουν μελωδικό ενδιαφέρον. Ξέρεις, την άποψή μας όλοι προσπαθούμε να τη μοιραστούμε. Αυτό βλέπαμε, ότι σε αυτή τη χώρα θέλουμε να προσπαθήσουμε κι άλλο. Ήμασταν και ρομαντικοί, γιατί έτσι ξεκινήσαμε. Θεωρήσαμε ότι ας το κάνουν κάποιοι άλλοι αυτό. Δεν θα το κάνουμε εμείς. Τώρα, αν θα το κάνουμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Mm-hmm. Ζηλεύω λίγο που τις βλέπω και παίζουν έξω όλοι.
Αλλά αισθάνομαι περήφανος με ένα-δύο πράγματα τα οποία έχουμε αφήσει και που μπορούν να βρουν οι επόμενοι που μπορεί να κάνουν ελληνόφωνο τραγούδι. Θαυμάζω μέσα σε πολλά πράγματα που θαυμάζω σε σένα και στην πάντα είναι αυτή η ακεραιότητα που έχει καταφέρει να κρατήσει η μπάντα. Το να είσαι τόσο αληθινός στον εαυτό σου τέλος πάντων θέλει κότσια. Και ειδικά σήμερα που είναι δύσκολο να βιοποριστείς με τη μουσική. Σίγουρα, να σου πω κάτι. Σίγουρα όταν βλέπεις το φως στο βάθος και το βλέπεις καθαρά, σίγουρα δεν παρεκκλίνεις. Δηλαδή, τα καλά σου λόγια τώρα με έχουν φέρει λίγο, εντάξει, γιατί γνωριζόμαστε, είμαστε φίλοι. Απλά τώρα αισθάνομαι περίεργα, γιατί είναι εξαιρετικά εύκολο το να κάνεις μια δύσκολη πορεία. Γιατί βλέπεις το φως που θες να ακολουθήσεις και τελειώνει εκεί. Δεν υπάρχει συζήτηση, ας πούμε, για να πας πιο δίπλα. Mm-hmm. Ακολουθείς τη ρότα που πρέπει, όσο κύμα κι αν έχει. Είναι και ο λόγος που βγάλαμε το συγκρότημα έτσι. Το όνομα είναι πολύ περίεργο, όμως το ποδήλατο, εκτός που μας φέρνει στην αθότητα την παιδική, για μας το ποδήλατο είναι ένα μέσο που κάνεις τη διαδρομή με τις δικές σου δυνάμεις. Θα ανέβεις ανηφόρες, θα κάνεις πετάλι, θα το ευχαριστηθείς, θα φας και καμιά βροχή, αλλά θα έρθει και ο ήλιος και κατηφόρα. Είναι ο τρόπος που ζούμε. Ο τρόπος που κάνουμε μουσική, δεν θα το κάναμε ποτέ διαφορετικά. Αλέξανδρε, η τελευταία φορά που είχα έρθει να σας δω live ήταν στο Παλάς με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, όπου παρουσιάζετε τη δουλειά σας πλαισιωμένη με μια πολύ ενδιαφέρουσα ενορχήστρωση και σε είδα να παίζεις και με τον Άλντι Μέολα εκεί, να παίζεις ένα διαφορετικό στυλ από αυτό που σε έχω εγώ συνηθίσει, γιατί έχεις βέβαια υπόβαθρο πάνω σε αυτό. Απλά το βίωσα. Ήταν πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Ήταν εξαιρετικός ο χώρος. Έδεσε πάρα πολύ ωραία με τη μουσική σας. Η ενορχήστρωση ήταν μαγική. Θέλω να μας πεις δύο λόγια για αυτό, γιατί είναι ένα μέρος μιας ευρύτερης κατάστασης. Ναι. Όμορφη βραδιά. Ήρθες στα σαλόνια, στα Λούσα. Ήρθα στα Λούσα. Ναι. Όμορφη βραδιά. Αυτή η βραδιά προέκυψε από μία σκέψη που είχαμε να κάνουμε μία μουσική τριλογία. Όταν ο ήχος μας, μέσα στο μυαλό μας και στις ηχογραφίες είχε εδρεωθεί, ξέραμε ακριβώς πώς θα γράψουμε τα τύμπανα με τη μικρόφωνα, τους ενισχυτές, κιθάρας, όλα, το οτιδήποτε, θέλαμε να κάνουμε ένα refresh και να δούμε τη μουσική μας αλλιώς. Ξεκίνησε λοιπόν μια μουσική τριλογία δισκογραφικά, όπου ξεκίνησε ρομαντικά όπως ήμασταν με τον αδερφό μου παλιά, με δύο κιθάρες. Κάναμε λοιπόν το πρώτο μέρος της τριλογίας με δύο κιθάρες, μία κλασική και μία ακουστική. Mm-hmm. Κάθε μέρος της τριλογίας μας γνώρισε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή το ότι έπρεπε να μεταφέρουμε και να κάνουμε transcription στις κιθάρες, ρυθμούς, μελωδίες από κομμάτια τα οποία τα είχαν συνηθίσει όλοι με πολλά γκάζια, mm-hmm. ήταν μια ωραία διαδικασία. Το δεύτερο μέρος ήταν το εντελώς αντίθετο. Από το minimal πήγαμε στο εντελώς grande. Mm-hmm. Εκεί πέρα, μετά από πολύ ψάξιμο, βρήκαμε κάποιους ανθρώπους διαμάντια οι οποίοι ήταν στην πορεία μας πολύ σημαντικοί. Αποδείχθηκαν πολύ σημαντικοί. Ο Γιάννης ο Γκίκας έκανε τις ενορχιστρώσεις και μετέτρεψε τα κομμάτια μας για μια ορχήστρα 50 ατόμων. Δεν είχαμε συνεργαστεί ποτέ με τέτοιο σύνολο. Και εκεί, με τη βοήθεια του Σημεωνίδη, του Τάσου που ήταν μέσα στην ΕΡΤ υπεύθυνος των συνόλων, και του Αλέξη του Πρίφτη, ο οποίος έκανε τη διεύθυνση της ορχήστρας και την οργάνωση της πρόβας και της ηχογράφησης, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Έπρεπε μια rock band να μπει δίπλα από ένα σύνολο το οποίο ήταν πολύ εύθραστο. Mm-hmm. Τα παίξιματα της κιθάρας, τα μεγάλα drive και οι ήχοι οι οποίοι είχαν μεγάλο sustain, τα delay και όλα αυτά, ήταν πράγματα που δεν χωρούσαν. Σε μια ορχήστρα η οποία είχε σε κάποιες φάσεις, έπαιζε μέχρι και ένατες και εντέκατες, ήταν μια διπλή αρμονία, έπρεπε να βρεις και να χωρέσεις πράγματα. Ήταν μια μεγάλη σπουδή για μας. Όλο αυτό δισκογραφήθηκε και παίχτηκε live στο Παλάς. Εκεί πέρα είχαμε
την τολμηρή ιδέα να προσεγγίσουμε τον Άλντι Μέολα, ο οποίος από δίσκους και από μικρός, ας πούμε, ήταν ένας άνθρωπος που εγώ θαύμαζα, με τη βοήθεια του Γιώργου του Μαυράκη τότε, τον πλησιάσαμε και μάλιστα του στείλαμε και δύο συνθέσεις δικές μας, τις οποίες θα ερχόταν να τις έγραφε. Και όντως η συνάντηση έγινε, πρόβαρε τα κομμάτια, κάναμε ηχογράφηση στο στούντιο για δύο κομμάτια που θα εμπεριέχονται σε ένα δίσκο που θα κυκλοφορήσει. Θα πούμε περισσότερο για αυτό μετά. Και θα είναι μόνο, τέλος πάντων, ορχιστρικός. Mm-hmm. Και μας είδες και επί σκηνής. Ήταν μεγάλη στιγμή. Πώς έγιωσες? Αγχώθηκες? Ξέρεις τι, δεν αγχώθηκα δευτερόλεπτο. Φαινόσουν γιατί... άνετος πολύ. Φαινόμουν άνετος? Ναι. Πάλι καλά. Όχι, δεν αγχώθηκα. Γιατί με έκανε να νιώσω έτσι. Ήταν σαν μεγάλος δάσκαλος. Δηλαδή, με έκανε να αισθανθώ το level του, αλλά παράλληλα μου έδειχνε ότι η μουσική είναι να απολαμβάνεις το ταξίδι και όχι να προσπαθείς να παίζεις 800 νότες στο δευτερόλεπτο. Βέβαια, ο συγκεκριμένος παίζει και 800 νότες στο δευτερόλεπτο, αλλά έχει και νόημα στο παίξιμό του. Εντάξει. Ήταν μια... ή το πώς αντιμετώπισε τα κομμάτια τα οποία του τα είχαμε γράψει σε παρτιτούρες, ξέρεις, να τα δει. Το πώς τα αντιμετώπισε παιχτικά ήταν μεγάλη σχολή, γιατί ούτε καν είχα αντιληφθεί ότι μπορεί ρυθμικά κυρίως να τα... το improvised, ας πούμε, το ρυθμικό ήταν εκτός φαντασίας δικιάς μου. Εντάξει, αν μην τι άλλο, είναι ένας άνθρωπος... Ναι, είναι ένας παγκόσμιος παίχτης, εντάξει, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Και όλο αυτό φέρνει και την τρίτη κίνηση, τη δισκογραφική, τώρα που είμαστε και γράφουμε, η οποία είναι εντελώς ηλεκτρονική προσέγγιση σε όλα τα κομμάτια μας. Στις κιθάρες έχουν μπει LFO παντού, ήχοι από synth. Εδώ πρέπει να πω να είναι καλά και το Bone Studio, το οποίο στις ηχογραφήσεις μας πάντα διαθέτει gear. Άπειρα σύνθια της Korg, Analog και κάποια πράγματα από Digitech, από κάτι modulator και τέτοια πράγματα. Είναι καινούργια παιχνιδάκια, ανοίξαμε έναν άλλο κόσμο και όπου να είναι θα κυκλοφορήσει. Τέλεια. Πολύ ενδιαφέρον ότι το ψάχνετε με αυτόν τον τρόπο. Το προσεγγίζετε τη μουσική σας την ίδια από πολλές διαφορετικές ενορχιστρωτικές πλευρές. Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν για μας ένα refresh λίγο. Δηλαδή, θέλαμε να μπούμε σε μια διαδικασία που να μάθουμε καινούργια πράγματα. Να διανύσουμε αυτές τις τρεις περιόδους, την ακουστική, την ορχιστρική και την ηλεκτρονική. Επειδή έχεις βρεθεί σε καταστάσεις να παίζεις, να γράφεις και να παίζεις, μουσική με δύο κιθάρες, στεγνά, εσύ και ο αδερφός σου, μια rock μπάντα, στεγνή, rhythm section tight, κιθάρες, φωνή με, ναι, με το σκεπτικό του rock. Δέσιμο όλο αυτού με ορχήστρα. Και τώρα βλέπεις και την ηλεκτρονική πλευρά του όλου θέματος. Ποια κατάσταση πιστεύεις ότι είναι αυτή που σε εκφράζει περισσότερο, αν μπορείς να μου απαντήσεις, και μην μου πεις ότι όλες έχουν τη χάρη τους? Δεν μπορώ να απαντήσω αλλιώς. Τις θέλω όλες. Τις θέλεις όλες. Ναι, γιατί δεν είμαστε ίδιοι άνθρωποι πάντα. Εγώ αναγνωρίζω τι μου φαίνεται πολύ πραγματικό και τι μου φαίνεται πολύ ζουμερό για μένα, δηλαδή να το νιώσω εκείνη την ώρα. Και αυτός είναι και ο τρόπος που επιλέγουμε τι να κάνουμε. Δηλαδή, εμείς έχουμε δισκογραφήσει και κομμάτι που έχει μέσα σάζι. Έχω παίξει σάζι. Πήγαινα στο μουσικό παλιά και έπαιζα, ας πούμε, και θέλω να σου πω ότι δεν εξυπηρετούμε σκοπούς. Ότι είμαστε ροκ, οπωσδήποτε θα παίζω ηλεκτρική. Κοιτάμε τι μας εκφράζει και μας εκφράζουν πολλά πράγματα. Θέλουμε παιχνιδάκια, ξέρεις, να αλλάζουμε, να βλέπουμε καινούργιες οπτικές γωνίες. Περάσουμε λίγο στο gear. Ναι. Να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, χαίρομαι να βλέπω πεταλιέρες, επειδή εγώ έχω OCD ξεκάθαρο. Χαίρομαι να βλέπω πεταλιέρες μάχημες. Εγώ μετά πολλά φίλε, ότι... πρέπει να κάτσω να καθαρίσω την πεταλιέρα, να τη φέρω τα γαλότα και τέτοια. Αλλά πίστευα ότι δεν θα τα βγάλει στη φόρα τα άπλυτα. Τις εκτιμώ πιο πολύ τις πεταλιέρες, οι οποίες είναι from the heat of the battle, που λέμε, φίλε. Κοίτα, παίζαμε σε μια συναυλία στο γραμματικό. Προσπαθώ να δικαιολογηθώ τώρα. Μετά είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο όταν ήσασταν εκεί. Ναι, μπράβο. Έλεξε ότι ήσασταν εκεί στα βουνά. Σε ένα δάσος παίζαμε μέσα, χειμωνιάτικο. Η αλήθεια είναι
ότι δεν καθαρίζω τα πετάλια μου. Εντάξει, καλά κάνεις. Εγώ έχω πρόβλημα που τα καθαρίζω, όχι εσύ. Περίμενα να μην το βγάλεις τη φορά, δεν πειράζει. Καλά έκανες. Για να μην νιώθουν άσχημα αυτοί που δεν τα καθαρίζουν. Καταρχάς, έχουν φάει πολύ ταξίδι. Πεταλιέρα... Είναι πολλά που δεν είναι εδώ τώρα. Αυτό θα σου ρωτήσω. Δηλαδή, αυτή η πεταλιέρα είναι. Βασικά είναι μια πεταλιέρα και κάτω έχεις και κάποια πετάλια. Μια επιλογή, ναι. Μια επιλογή είναι γενικά πεταλιών. Με το συγκεκριμένο setup είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιείς όταν είσαι σε καταστάσεις εν κινήσει, δηλαδή. Να σου πω τι αγαπάω πολύ. Mm. Αγαπάω πάρα πολύ το Wami. Για διάφορους λόγους. Το ακούμε αυτό, εντάξει. Και σε ηχογραφήσεις και σε live κτλ. Εκτός το ότι σου δίνει αυτό το effect, ας πούμε, της οκτάβας και το bend, το ατελείωτο, ας πούμε, που δίνει ενδιαφέρον σε κάποια riff, πολλές φορές επιλέγω να κάνω solo με το whammy πατημένο για το λόγο το ότι κάνει ένα λάθος, mm-hmm. κάνει ένα downscale και δημιουργεί κάποιες αρμονικές που δεν γίνεται αλλιώς. Το δηλαδή, συγκεκριμένο ποιο είναι κιόλας? Ούτε καν ξέρω ποιο είναι αυτό. Το 2? Είναι πριν βάλουν, ναι, το 2, πριν βάλουν το correction που κάναμε τα chords από πάνω και αυτό έχει, ναι, μόνο αυτά τα λάθη που λες, τα οποία όμως είναι, δηλαδή και εγώ έχω το τελευταίο, αλλά το βάζω στο παλιό setting για να ακούγεται αυτό που λες. Ναι, ναι. Μπράβο, ναι, το καινούργιο έχει και το drop tone πάνω. Ναι, υπάρχει και το μεγάλο που έχει και το drop tone, υπάρχει και το άλλο το οποίο είναι κανονικό ίδιο, ναι, μέγεθος, απλά σου έχει ένα setting που στα κουρδίζει, σου, ναι, κάνει ένα διαφορετικό tracking. Αυτό λοιπόν το downscale που κάνει, λόγω του ότι γενικά και στις ηχογραφήσεις και στο live ψάχνω να βρω ιδιαίτερα πράγματα. Mm-hmm. Όταν κάτι το καταστρέφει, δεν ξέρω γιατί μου αρέσει. Εδώ πέρα λοιπόν κάνει ένα downscale. Πολλές φορές το έχω πατημένο, ξέρω εγώ, στη μία οκτάβα και αντί να παίξω το solo μου εδώ, ξέρεις, είμαι σε χαμηλότερη οκτάβα. Mm-hmm. Απλά για να αποκτήσει αυτό το effect. Mm-hmm. Βλέπω ring thing πάνω, βλέπω Qtron, βλέπω δύο EHX πεταλάκια εδώ. Κοίταξε, η Electro-Harmonix είναι μια decent εταιρεία. Πολλοί δεν τη θεωρούν το prime και το top. Απλά έχω βρει κάποια πετάλια τα οποία τα θεωρώ έξυπνα. Το ring thing, ας πούμε, ο τρόπος που λειτουργεί, καλά, έχει ένα μεγάλο range. Μπορεί να γίνει από whammy μέχρι, ξέρω εγώ, ring modulator. Έχει κάποια LFO που είναι ωραία και τα χρησιμοποιώ στα solo. Επίσης, mm-hmm. ας πούμε, σε μία νότα μεγάλη, μου αρέσει, ας πούμε, να επιλέγω νότες οι οποίες την ώρα του solo περνάνε από 2 και 3 συγχορδίες και να μένει η ίδια νότα. Mm-hmm. Για να δώσω ενδιαφέρον στην ίδια νότα, πολλές φορές, ξέρεις, θέλω LFO, θέλω ένα καλό delay, ένα βάθος ωραίο. Τώρα δεν σου έχω φέρει βάθος εδώ και delay σήμερα, εκτός από αυτό εδώ. Εκτός από το memory man, το stereo που μου έχεις φέρει, εντάξει, αυτό είναι... Τα delay επιλέγω και είναι από ένα rack με κάποια FM μέσα, ένα TC και ένα Lexicon. Mm-hmm. Και... Οπότε χρησιμοποιείς και φέτες. Ναι, χρησιμοποιώ δύο φέτες, δύο rack module, για το λόγο το ότι μπορείς να έχεις σε πολλά κομμάτια διαφορετικά preset και να έχεις ακριβώς το time που θέλεις. Έχεις controller δηλαδή στο πάτωμα γι' αυτό. Ναι, ναι. Βγαίνεις ανάλογα με το χώρο ή βγαίνεις με ενισχυτή συνήθως ή μπορεί να βγεις και direct? Κοίταξε, η αγάπη μου είναι η Marshall και η Vox. Mm-hmm. Θα ήθελα να βγαίνω παντού με Marshall και με Vox. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι ότι δεν είναι παντού. Αλλά αυτό, όταν ταξιδεύεις και όπως είναι η κατάσταση σήμερα, γιατί θυμάμαι το, ας πούμε, το 2000-2001-2002 που κάναμε περιοδίες, υπήρχε η εταιρεία του ήχου η οποία σου κουβαλούσε τον gear. Mm-hmm. Και πήγαινες πάνω σε σκηνή και είχες τους ενισχυτές σου έτοιμους. Αυτό δεν υπάρχει. Mm-hmm. Οπότε, επειδή οι διοργανωτές θέλουν να μην έχεις πολλά στο αεροπλάνο, επειδή το ένα, επειδή το άλλο, ένας τρόπος που έχω βρει εγώ να παίζω είναι από προενισχυτές, οι οποίοι έχουν επάνω τους ένα amp simulator, mm-hmm. να βγαίνεις κατευθείαν στο σύστημα. Ναι, βγαίνεις κατευθείαν. Υπάρχουν πολλά τέτοια μηχανάκια σήμερα, τρομερής ποιότητας, που κατευθείαν, ας πούμε, από τη λάμπα και full analog, χωρίς να χάνεις τον τόνο σου και το όλο αυτό και τις αρμονικές, βγαίνεις έξω στο σύστημα. Mm-hmm. Εντάξει, το επέλεξα αυτό. Παίζετε με in-ear γενικά ή ακούς... Παίζουμε με in-ear. Πάντα. Πάντα. Mm-hmm. Πάντα. Είναι ένας συμβιβασμός. Ο ενισχυτής πάνω στη σκηνή δεν είναι κάτι που είναι θετικό. Οπότε όταν είχα ενισχυτές ήταν εκτός σκηνής. Ή backstage, mm-hmm. ή αλλού για να γίνει το miking. Mm-hmm.
Εγώ πιστεύω ότι το να παίξεις με ένα καλό προενισχυτή λάμπα, ο οποίος θα έχει τα καλά drive του, και να βγεις κατευθείαν στο σύστημα έξω με έναν τρόπο decent, δηλαδή με ένα palmer, ας πούμε, με ένα τίποτα τέτοιο, ναι. Ότι σου δίνει και τόνο καλό και έχεις και την αμεσότητα. Γιατί από stage σε stage δεν θα έχεις το ίδιο μικρόφωνο, δεν θα έχεις λάμπες αλλαγμένες στους ενισχυτές που παίζουν, εντάξει, τι να κάνει και η εταιρεία, στην συνέχεια event, ας πούμε. Οπότε είναι μια επιλογή και αυτή. Να σου πω τι άλλο αγαπάω. Αγαπάω το Fuzz Factory, αυτό το Zivex. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μου το έχει δώσει ο Αναστάσης ο Καγμάκης. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, απλά έχει συνέχεια μου δίνει πετάλια. Ο Αναστάσης ο Καγμάκης ποιος είναι αυτός, δεν το ξέρω. Music accessories, ναι. Εννοείται. Και μου λέει εσύ αυτό το θες το πετάλι. Του λέω για κάτσε να δω, με ξέρεις, τελικά με ήξερε. Επίσης, τα φάζα, ας πούμε, τα οποία είναι πολύ ποιοτικά και πολύ καταστρεπτικά, με τρελαίνουν. Π.χ. ας πούμε, έχω βάλει τώρα ένα πετάλι στο μυαλό που λέγεται Fuzz Gun. Mm. Και είναι της Death by Audio. Death by Audio. Είναι... Φίλε, Death by Audio, λοιπόν, τώρα που το είπες, τους είχαμε απέναντί μας την πρώτη χρονιά στο NAMM, με τον Τζάκαλη. Είναι εξαιρετικά παιδιά, απίστευτοι, είναι καταπληκτικοί χαρακτήρες. Όπως τα πετάλια του. Είναι τρελοί όλοι, είναι όλοι μουσικοί, περιοδίες, ιστορίες και τέτοια, αλλά στη φάση τους εντελώς. Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά με τίποτα. Γιατί ήταν τρελοί μάλλον, ναι. Τα κοπανάγανε στο τέρμα. Ήταν τόσο χαλά παιδιά, μπορεί ότι δεν μπορεί να τους πεις κάτι, σε φάση χαμηλώστε. Αλλά εντάξει. Φοβέροι, είναι τυπάρες. Το Fuzz Gun λες. Ναι, κατάλαβα. Μιλάμε για... Και να δεν είναι πολύ ευκολόχρηστα τα πετάλια τους, έτσι. Όχι, καθόλου. Δηλαδή... Ξέρεις τι, αυτά τα πετάλια ψάχνω. Mm. Θέλω δηλαδή να είναι ιδιαίτερο και να κάτι να σου δίνει. Μπορεί να το βάλεις σε ένα κουπλέ. Να μην έχει καμία χρησιμότητα για τη ζωή σου. Απλά και να έχεις αυτό κολλάει το σε ένα κουπλέ. Ναι. Αλλά επειδή έχουμε ακούσει πολλά πράγματα, ξέρεις, με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, να στις ηχογραφήσεις να γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι τα mainstream. Ξέρεις, δίνουν χαρακτήρα στην παραγωγή και σου ανοίγουν και το μυαλό. Άλλες, γαμώτο, να μην βάλω ένα φάζ και μετά άλλο ένα φάζ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορεί και να γίνει. Δεν δοκιμάσαι το εκεί, είναι ωραίο. Χαμός. Άρα την ψάχνεις γενικότερα. Επίσης πρέπει να πούμε λίγο, τώρα το ανέφερες, για τους Έλληνες οι οποίοι κάνουν πετάλια. Αυτό θα σου έλεγα. Είναι τρομερό. Δεν βλέπω κάποιον Έλληνα εδώ πέρα. Λοιπόν, τα πάρα πολλά πετάλια του Χριστού, του Τσάκαλη, μου αρέσουν πάρα πολύ. Όπως ας πούμε το Riff Raff, όπως το G-Spot. Έχει βγάλει ο άνθρωπος πάρα πολλά πετάλια. Εγώ του λέω συνέχεια για ένα κομπρέσορα που έχει. Με το Zipper. ναι, πολύ καλός. Έχουμε το Jump που είναι πολύ καλός. Δηλαδή, κοίταξε, γενικά οι Έλληνες κατασκευαστές, αυτοί το λέμε πάντα. Ντρέπομαι που δεν έχω ελληνικό πετάλι, πρέπει να το πω αυτό. Θα το αλλάξουμε σύντομα αυτό, μην ανησυχείς. Θα κάνουμε τις σωστές συνέχειες. Απλά το θέμα ποιο είναι ότι δεν είναι Crazy Tube Circuits, Jump Pedals, Chuckles of the Works, Dreadbox, είναι οι πεταλάδες. Ο Dreadbox εντάξει, έχει πάρει μια πορεία λίγο πιο synth. Ναι. Δεν είναι τόσο κιθαριστικός, αν και εννοείται ότι μπορεί. Έξω διαπρέπει. Διαπρέπει πραγματικά και όχι μόνο. Δηλαδή, όλες αυτές οι εταιρείες, αν κάποιος μπορούσε να καταλάβει πόσο περήφανος μας κάνει, γιατί έχουν κάνει πολύ καλό όνομα. Ποιος δηλαδή, να το καταλάβει, Premier το κράτος. Premier Guitar να σκάνε οι τύποι και να λένε σε φάση ότι τι γίνεται με το trifecta Ελλήνων κατασκευαστών που όπως έχει τρελάνει. Δηλαδή, αν κάποιος μπορούσε να δει ή παρακολουθεί τι γίνεται σε κάθε NAMM μόνο, το μεγάλο το NAMM το χειμερινό που πάμε όλοι, είναι πραγματικά γίνονται μεγάλα πράγματα εκεί. Αυτό και δεν εννοούμε, είναι μόνο αυτοί. Αυτό εννοούμε όταν λέμε πέτρινη χώρα. Mm. Γιατί αυτό που κάνουν αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή χέρι επιδότησης, δηλαδή όχι μόνο «Α, μπράβο φίλε μου, τι ωραία που κάνεις τη δουλειά σου». Πραγματικά. Χέρι και επιδότησης χρηματικής και βοήθειας. Δηλαδή πρέπει να χτυπήσεις την πλάτη στον ώμο στον άλλον για να συνεχίσει. Εντάξει. Τα παιδιά έχουν βρει τους αποδέκτες τους, οπότε... Και εκτός από τα συγκεκριμένα, μια και τα αναφέρουμε, εκτός από τα συγκεκριμένα ονόματα, τα οποία έχουν κάνει, είναι λίγο περισσότερα χρόνια στο προσκήνιο, υπάρχουν και πολλοί άλλοι που δεν κάνουν μόνο πετάλια, αλλά έξω από πετάλια υπάρχουν και οι VS Audio, οι οποίοι τώρα έχουν και το πρώτο τους show στο Guitar Summit και κάνουν εξαιρετική δουλειά και ανεβαίνουν συνεχώς, θα πάνε και αυτοί φαντάζομαι στο NAMM σύντομα. Και υπάρχουν και πολλοί Έλληνες κατασκευαστές και μουσικών οργάνων, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά.
και σε διαφορετικά στυλ κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ιδίως στις κιθάρες, ας πούμε, έχουμε από κλασικές κιθάρες χειροποίητες μέχρι στρεντοκίθαρα πολύ ωραία, μέχρι πιο vintage κιθάρες. Είμαστε σε κατασκευή και σε μεράκι, είμαστε πολύ καλοί. Είμαστε, ναι. Το θέμα είναι αυτό που είπες, ότι κάποια πράγματα θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη αναγνώριση στη χώρα. Mm-hmm. Αυτά είναι αλήθεια. Βέβαια, ας ελπίσουμε. Χαίρομαι γιατί βλέπω και ανθρώπους εκτός Αθηνών να πηγαίνουν. Δηλαδή, οι κιθάρες του Φρεμεντίτη είναι απίστευτες. Ναι, ναι, ναι. Ο Σπύρος ο Πανουργιάς στη Λιβαδιά φτιάχνει κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Ναι. Πολύ δικό του. Ναι, πολύ ναι, ναι, δικό του. Υπάρχουν πολλές. Τώρα θα αρχίσουμε να τους αναφέρουμε. Είναι κι άλλοι πολλοί. Συνήθως, ξέρεις, όλο κάποιος ξεχνάμε, αλλά. Βερβερίδης, Βουγιάννης. Ναι, Βερβερίδης. Είναι πολύ, είναι πάρα πολύ, πραγματικά. Λοιπόν, Άλεξ, από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι άνθρωπος ο οποίος βάζεις, βγάζεις, πειραματίζεσαι, δεν έχεις κάποιο. Δεν καταλήγεις ποτέ σε setup να πεις ότι αυτό είναι, είμαι ok κτλ. Τώρα εδώ έχεις κάποια πεντάλια από αυτά που χρησιμοποιείς, ναι. Δηλαδή εντάχει για να μπορέσεις να καταλάβει και ο κόσμος τι έχεις πάνω, εκτός από το Digitech, το WAMI που έχεις. Έχεις το Ring Think CHX εδώ αυτή τη στιγμή, έχεις το Qtron της CHX, έχεις Super Octave Boss, έχεις ένα Crybaby, ποιο είναι... Ναι. Είναι το, μου φαίνεται, 500 κάτι, της Dunlop είναι. Q, ναι, οκ. Okay. Το Q. Έχεις το Zivex, έχεις το μυαλό μου γενικά είναι ότι τα πράγματα που κάνουν οτιδήποτε έχει να κάνει με το equalizer και οτιδήποτε έχει να κάνει με το δυναμικό, μπαίνουν πρώτα-πρώτα. Το WAMI και το LFO επίσης, πριν μπει στα drive. Θέλω δηλαδή αυτά που μπαίνουν στα drive να κομπρεσάρονται ανάλογα και τα, τα σχετικά. Okay. Μετά μπαίνουν οτιδήποτε έχει να κάνει με drive. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο η ραχοκοκαλιά του ήχου να είναι από λάμπα. Δηλαδή θα ένα ωραίο ρυθμικό drive για πιο funk παίξιμο και ένα μεγάλο για πέμπτες ή για solo θα πρέπει να είναι από ενισχυτή. Οπότε η επιλογή αυτή γίνεται με κανάλι ενισχυτή. Δεν χωράει μεγάλες συγχορδίες ένα πετάλι, ας πούμε, το οποίο δεν, θα το θες για ένα χρώμα, σε ένα solo, έτσι το βλέπω εγώ. Και μετά ό,τι έχει να κάνει με το time, ό,τι έχει να κάνει με το delay, με το βάθος, ναι. Οτιδήποτε, ας πούμε. Okay. Έχεις και τον Dirty Robot, βλέπω εδώ. Το Dirty Robot ήταν ένα τελευταίο απόκτημα. Για να μπει στο δίσκο τον ηλεκτρονικό, λέω ας το πάρω να δω τι γίνεται, να δω αν θα παίξω καμιά κιθάρα με αυτό. Και όλος ο δίσκος είναι γραμμένος με ένα πετάλι, με αυτό εδώ. Και έχεις και ένα switcher που έχεις φτιάξει εσύ. Έχω ένα switcher που έχω φτιάξει εγώ, πρέπει να σου πω ότι είμαι πολύ του κατσαβιδιού. Είσαι tweaker. Ναι, ανοίγω, μοντάρω διάφορα πράγματα μόνος μου, ένα 80% τα χαλάω, να σου πω. Και μετά πηγαίνω σε φίλους οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και ευτυχώς τα φτιάχνουν. Εδώ έκανα ένα switcher γιατί ήθελα να έχω με ένα πάτημα πολλές λειτουργίες. Δηλαδή το έχω κάνει τριγωνικό, οπότε αν πατήσω εδώ έχω αυτά τα δύο μαζί. Εδώ έχω αυτά τα δύο, εδώ έχω όλα μαζί. Ναι, 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 ναι. Ξέρεις, και την είδα έτσι. Κατάλαβα. Περίεργος. Πολύ ωραίος. Ναι. Οπότε... Πριν συζητούσαμε κάτι ωραίο σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζεις το στήσιμο μιας πεταλιέρας και αυτό που θέλεις να μοιραστείς και με κάποιους. Εδώ πρέπει να σου πω μια ιστορία που έχει μεγάλη πλάκα. Σε κάποια φάση είχα φτιάξει ένα rack, πολύ ωραίο, μεγάλο. Είχα βάλει μέσα τα looper μου της G-Lab, τέλος πάντων, με όλα τα πετάλια αναμένα μέσα και διάλεγα τις λούπες που ήθελα. Τα είχα φτιάξει τέλεια όλα και είχα ένα controller κάτω. Ήμουνα ευτυχισμένος. Γιατί πάταγες, ξέρω εγώ, και άνοιγε το ένα drive, το άλλο drive και το εκείνο το delay. Είχα να κάνεις κάτι συρτάρια με πετάλια μέσα, ήμουνα ολοκληρωμένος. Μόλις κατάλαβα ότι δεν μπορώ να βάλω... Μόνο του κάτι. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου και να αλλάξω ένα knob okay, την ώρα του live. Είμαι πολύ... θέλω να αλλάξω ρυθμίσεις. Ένα πετάλι που έχει πάνω 5 κουμπιά και κάποιο λόγο τα έχει. Και εγώ τα είχα θάψει μέσα στο συρτάρι. Και ήταν έτσι. Και μια μέρα τα έβγαλα έξω όλα. Και πια ο τρόπος που παίζω είναι να μπαίνω σε έναν ενισχυτή και να έχω ένα drive. Αυτό. Μετά, τι θέλω. Θέλω ένα WAMI. Ωραία. Πριν το drive. Θέλω ένα delay μετά. Ποιο delay θα πάρω σήμερα, θα πάρω αυτό.
Ο λόγος που απέκτησα και ένα rack, δύο rack module, ας πούμε, είναι επειδή η μπάντα παίζει με συγχρονισμένο φως, ήχο και βίντεο. Έχει πάρα πολλές φορές στο μεγαλύτερο μέρος του live click track. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να έχουμε ακριβώς τα time που θέλουμε και να έχω και κάποιες ποιότητες που δεν μπορούν να σου δώσουν πετάλι. Δηλαδή, ένα delay της TC, ας πούμε, που έχει κάποια delay που είναι εκτός φάσης και έχουν ενδιαφέρον στο χώρο, όταν στο live, ας πούμε, έχεις μεγάλο σύστημα, δεν μπορείς να το βρεις αλλού. Οπότε κατέληξα εκεί. Mm-hmm. Δεν είχες, δηλαδή, περάσει ποτέ τη φάση του modeling και MPRX effects? Όχι. Όχι, έτσι. Όχι, αυτό δεν με ενδιαφέρε καθόλου και δεν με έψινε. Mm-hmm. Το άκουγα. Το άκουγα δηλαδή σε πεταλιέρες ή σε ενισχυτές φύλων, mm-hmm. ότι κάτι παίζει με τις δυναμικές, ότι δεν είναι ακριβώς η μετάφραση του χεριού σου, δεν έχει, δεν... Εντάξει, όσο περνάει ο καιρός, η αλήθεια είναι φτιάχνουν αυτά, ότι έτσι. Γίνεται επικίνδυνα δύσκολο να καταλάβεις τη διαφορά, ναι. Δηλαδή και σε πιο φθηνά πράγματα και το καινούργιο το Helix που έχει βγει τώρα... Σε αυτά είμαι ανενημέρωτος, γιατί ίσως έχω παροχημένες αντιλήψεις. Δηλαδή, γενικότερα και στο στούντιο όταν γράφουμε και στο live είμαι analog τύπος. Είχα περάσει και τη φάση με τις πολλές κιθάρες. Ήθελα και τη μια κιθάρα, ήθελα και την άλλη, ήθελα και την άλλη. Κατάλαβα ότι αυτή, ας πούμε, είναι η κιθάρα μου. Μου κάνεις την τέλεια πάσα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή για να συζητήσουμε λίγο για τις κιθάρες σου. Καταρχάς, εγώ με αυτή τη Music Man σε έχω γνωρίσει. Με αυτή τη Music Man σε έβλεπα πριν σε γνωρίσω προσωπικά. Και εγώ με αυτή τη Music Man με γνώρισα, να σου πω την αλήθεια. Είμαι συναισθηματικά δεμένος. Είναι η πρώτη σοβαρή. Η πρώτη σοβαρή κιθάρα. Είχαμε μια Squire με τον αδερφό, την οποία την έχουμε ακόμα και είναι η πρώτη μας κιθάρα, πολύ decent. Αλλά όταν βγήκα να πάρω ένα σοβαρό όργανο, έψαχνα να βρω την καλή Fender. Τότε ένας φίλος, ο οποίος δούλευε σε ένα μαγαζί πάνω στην Αθήνα, μου λέει θα πάρεις αυτή, η οποία έκανε 2,5 φορές η Fender, ας πούμε. Εγώ είχα κάποια λεφτά, δεν είχα ένα budget. Ένα budget. Mm. 2,000 ήταν αυτό. Εγώ την είδα στη βιτρίνα μόνο με την τιμή και δεν ήθελα να την πιάσω. Αυτός, ξέρεις, ναι. Μου τη φοράει, ας πούμε. Και με το που έπαιξα δύο νότες, λέω αυτή την κιθάρα πρέπει να την πάρω. Οπότε άφησα τη Fender που ήθελα. Βρήκα τα λεφτά. Είχες επαφή με Les Paul και την πήρα. Η Les Paul είναι επίσης αγάπη μεγάλη. Πριν δοκιμάσεις Music Man. Όχι, όχι. Έχεις αλλάξει κάτι? Τίποτα. Ούτε μαγνήτες, τίποτα. Ναι, αυτή έτσι. Λογικά φοράει DiMarzio επάνω, λόγω του ότι έχει μια συνεργασία η Music Man με την DiMarzio. Δεν ξέρω τι έχει αυτό το όργανο, είναι πολύ καλό. Αυτό που έχω άλλη μια Music Man, η οποία ενώ παιχτικά είναι μια χαρά, δεν έχει το επίπεδο Αθηνής. Mm-hmm. Βλέπω και μια κατασκευή εδώ. Υπάρχει κάτι από ελληνικά χέρια στο setup σου? Ναι. Δηλαδή. Αυτή είναι μια κιθάρα που την έκανε ένας φίλος που ερχόταν στα live. Mm-hmm. Πρέπει να ζυγίζει περίπου 400 κιλά. Είναι από ένα ξύλο που θα έπρεπε να γίνονται μπάσα. Mm-hmm. Η σκέψη λοιπόν του Δαβίδ, του Νικολένδρη, ο οποίος έγινε και αγαπημένος φίλος μετά από αυτή τη συνεργασία, ήταν μετά από κάποια live που είχε έρθει και κατάλαβε πώς παίζω, μου λέει νομίζω ότι η κιθάρα σου πρέπει να αντέξει λίγα περισσότερα γκάζια. Δεν καταλάβαινα τι εννοούσε. Αυτή η μοριακή δομή αντέχει πολύ μεγαλύτερες εντάσεις, χωρίς να έχεις feedback. Επίσης, μετά από δοκιμές αποφάσισε ότι ενώ εγώ είμαι rosewood τύπος, το συγκεκριμένο setup έπρεπε να γίνει με maple επάνω. Τώρα είναι και κουρδισμένη σε ρε, γιατί γράφαμε κάτι στο στούντιο. Οπότε αυτή η κιθάρα προέκυψε δηλαδή από κάποιον ο οποίος ήταν φαν της μπάντας. Ναι, και έχει το μεράκι και ασχολείται πολύ με αυτό από ό,τι βλέπεις. Αυτό ήταν δηλαδή ένα όργανο το οποίο έφτιαξε και σου είπε αυτό είναι, ναι. Ή δεν είχες δηλαδή εσύ κάποιο... Μου είπε, με ρώτησε ακριβώς ποιο να είναι το ράδιο, αυτά που με ενδιαφέρουν, ποιο να είναι το scale, μέχρι και από τη συνήθεια που έχω από τις Music Man, ξέρεις, έκανε το 4-1 για να, επειδή για να κουρδίσω εγώ soul, πάει το χέρι μου, πάει πάνω, δεν πάει κάτω.
Κατάλαβα. Οπότε δηλαδή αυτό ήταν. Του είχε πει απλά τι ήθελε εσύ. Έφτιαξε την κιθάρα, την έδωσε. Δεν υπήρχε κάποιο... μόνο σε πάνω και το σκάσιμο. Mm-hmm. Για να έχω το ένα configuration πιο configuration είναι, φαντάζομαι, ένα. Εδώ σπλιτάρι. Ένα μαζί και δύο. Όχι, δεν με ενδιαφέρει το σπλιτ. Οπότε μαζί και οι τρεις. Ήθελε να τα σπλιτάρει ο συγκεκριμένος. Mm-hmm. Και του είπα εγώ ότι δεν ήθελα. Και γκάζια εδώ, χαμό. Ναι, και γκάζια. Ωραίο να παίζει άλλος με την κιθάρα σου, γιατί ξέρεις, δεν τη βλέπω ποτέ. Είπα μόνο σε κάτι φωτογραφίες. Ούτε αυτή την έχω καθαρίσει. Δεν πειράζει, ούτε εγώ τις καθαρίζω τις κιθάρες. Έχω να σου πω, με τα μετάλλια έχω το πρόβλημα. Άσε, γενικά είμαι ψυχαναγκαστικός, ψυχοφθόρο. Λίγα πραγματάκια που θέλεις να πεις και που θέλω να ακούσω, και όχι μόνο εγώ, για το γενικότερα πώς προσεγγίζεις τα ριφ. Θέλω να έχουν ένα ρυθμικό ενδιαφέρον, με τρόπο που να είναι πολύ groovy. Είναι αυτό που σου είπα ότι έχω μάθει από τους φίλους μου. Mm-hmm. Δηλαδή, σε ένα κομμάτι στο ετών 16, ας πούμε, οι παύσεις που αφήνει σε ένα shuffle, πιστεύω ότι το κάνει και γκρουβάρει όλο και πιο πολύ. Τι παίζεις, τι δεν παίζεις. Ή ξέρω εγώ σε ένα άλλο riff, το οποίο έχει μόνο 16, που λείπει το πρώτο 16. Mm-hmm. Ξέρεις, το βλέπω και λίγο σαν άσκηση, όταν άλλος το πάρει να το δει, να έχει ένα ενδιαφέρον, ένα challenge στο να παιχτεί με την μπάντα σωστά. Έχει quarter notes, ρε παιδί μου, και από πάνω ο άλλος παίζει 16, αλλά... Δηλαδή, σκάει η νότα ακριβώς μετά τη θέση, ας πούμε, σε ένα 16ο και πρέπει συνέχεια να έχεις τα division υπόψη σου. Αυτό το κάνω και στο solo. Mm-hmm. Σε ένα εξαράκι, ας πούμε, μ' αρέσει να δείχνεις ότι μπορείς να το μετρήσεις στα 6, αλλά μπορείς να το μετρήσεις και στα 4. Mm-hmm. Δηλαδή, σε αυτό το solo που βλέπαμε, το οποίο έχει ένα ρυθμό 6 τεταρτά. Εμένα μου αρέσει να το μετράω σαν τεσάρι. Μπορείς και ελύσεσαι και αφήνεις τους άλλους να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εσύ είσαι συνεπής. Έχει ενδιαφέρον, ναι. Σκέφτεσαι τα solo σου και ρυθμικά πολύ, όχι μόνο licks απλά. Ναι, ναι. Επίσης, πιστεύω ότι επειδή δεν χρησιμοποιώ licks στα solo. Mm-hmm. Δηλαδή, πιστεύω ότι μάλλον δεν μου αρέσουν και δεν έχω... Είσαι πολύ μελωδικός παίκτης, καταρχάς. Μ' αρέσει να είναι η προέκταση της αρμονίας στο solo. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει, ρε παιδί μου, κάποια triads ή να χρησιμοποιεί κάποιες έβδομες και να είναι συνεχώς ακιστρωμένο πάνω στο τι παίζουν οι υπόλοιποι πάνω στη σκηνή. Mm-hmm. Να είναι απλά μια προέκταση. Mm-hmm. Αυτό κάποιοι το θέλουν, κάποιοι όχι. Απλά εγώ το βλέπω έτσι. Θέλω ο κιθαρίστας να αποδεικνύει κάθε δευτερόλεπτο ότι ξέρει πού είναι, σε ποιο... εκεί, ποιες οι χορδίες είναι από κάτω. Άλεξ, mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ, ωραία συζήτηση και να σου πω κάτι, είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω ποτέ χωρίς τον αδερφό μου. Είδες. Δεν ξαναγίνει αυτό, να ξέρεις. Να συνεχίσετε, εύχομαι να κάνετε αυτό που κάνετε τόσο αγνά, με τόση αγάπη. Καλά. Εύχομαι να φτάσετε όσο πιο ψηλά μπορεί να φανταστεί ο νου σας. Και εμείς θα είμαστε εκεί να σας απολαμβάνουμε και να ακούμε τη μουσική σας και να ξέρουμε ότι έρχεται από εδώ. Το να σε καλά, μόνο και μόνο που έχουμε αποκτήσει φίλους μουσικούς σαν και εσένα και που έχουμε κάνει και τα τραγούδια μας και βγαίνουμε στη σκηνή, είμαστε ευτυχισμένοι, δεν θέλουμε πολλά, είμαστε μια χαρά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα τα πούμε πάλι πάρα πολύ σύντομα. Να σε καλά, για καλή συνέχεια. Για περισσότερες συνεντεύξεις, παρουσιάσεις μουσικού εξοπλισμού και online μαθήματα, επισκεφτείτε το guitarspot.gr.